Σεβαστοί τηλεθεατές, χαίρετε. Βλέπετε πολλά χαρτιά στο τραπέζι απάνω σήμερα. Δεν πειράζει. Είναι υποσχέσεις που έχουμε δώσει και που θα τις στηρίσουμε μέχρι τέλους, γιατί πιστεύουμε ότι ορισμένοι άνθρωποι πρέπει και να δικαιώνονται, αλλά και ορισμένες από τις εκπομπές αυτού του σταθμού τα τελευταία 15 σχεδόν χρόνια πρέπει και αυτές να δικαιωθούν, χωρίς να αναφερθούμε σε κατάπτυστα δημοσιεύματα μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων και μεγάλης κυκλοφορίας. Λέμε κατάπτυστα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όπως είχαμε υποσχεθεί, φιλοξενούμε σήμερα για τους γνωστούς λόγους και για μερικές εβδομάδες τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο. Ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα, γιατί ένας αγώνας αυτού του γραφικού και ό,τι μη κομψό επίθετο μπορούσε να γραφτεί σε μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, ηρωνικά σχόλια, ναι, το καιρό εκείνο, ήρθε το πράγμα και ο αγώνας του για τα πανωτόκια, όπως είπαμε, για εμείς το παραλάβουμε, δικαιώθηκε. Και δικαιώθηκε βεβαίως με αυτή την απόφαση, η οποία δεν είναι βέβαια η καλύτερη, αλλά τέλος πάντων είναι μια απόφαση σημαντική, ότι δεν μπορείς να πληρώσεις παραπάνω από το τριπλάσιο του κεφαλαίου που δανείστηκες. Γιατί τότε, μέχρι τότε τουλάχιστον, τα ποσά ήταν, τι να σας πω τώρα, ο προϋπολογισμός της Ελλάδος για 10 χρόνια, ξέρω εγώ, να πληρώσει κανείς. Πράγματα φανταστικά και ποτέ κανείς δεν επρόκειτο να τα εισπράξει. Και για ποιο λόγο κατέστρεψαν ολόκληρη την ελληνική βιομηχανία. Τα έχουμε πει αυτά. Θα έρθουμε όμως σιγά σιγά κάποια στιγμή σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και θα τις δούμε μια-μια για τους νεότερους, για να μάθετε, να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εγκλημάτισαν εναντίον της χώρας. Εναντίον των Ελλήνων δηλαδή. Θα θυμηθείτε, γιατί σήμερα θα πούμε διάφορα πραγματάκια. Εδώ είναι ένας τηλεθεατής. Δεν ήξερε βέβαια ότι θα κάναμε αυτή την εκπομπή. Και γράφει ο άνθρωπος, δεν ξέρω αν θέλει να πω το όνομά του, τέλος πάντων δεν το λέω. Δείξτε στον κύριο Σοφιανόπουλο και φωνάξτε στους εδώ Εσκομπάρ ότι στην μάχη οι Γάλλοι θα εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες των 4 μεγαβάτ η καθεμία και θα καλύψουν τις ανάγκες 110.000 κατοίκων. Εδώ είναι το μας έστειλε ο τηλεθεατής, ο οποίος και θα το βλέπει τώρα βέβαια. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες των 4 ΜΒ η καθεμία και θα καλύψουν τις ανάγκες 110.000 κατοίκων, εξοικονομώντας περισσότερο από 110.000 τόνους πετρέλαιο ανά έτος. Και εδώ που ο αέρας είναι στην πατρίδα του, αγοράζουμε 1/4 νοθευμένο πετρέλαιο και τρέμουμε με την κάθε αύξηση. Αξίζει να αγοράσετε το γαλλικό L'Express, περιοδικό είναι αυτό, της τρεχούσης εβδομάδος. Θα εκπλαγείτε με τα σχέδια που ετοιμάζουν για τη χώρα τους μέχρι το 2012, αναφέρεται στους Γάλλους. Είναι γαλλικό το περιοδικό το L'Express και ορισμένα θα είναι έτοιμα του χρόνου. Είναι θαυμαστά, φτιάχνουν τα νέα θαύματα του κόσμου. Να δείτε λιμάνια, ολυμπιακά χωριά στα 340 δισεκατομμύρια δραχμές μόνο. Δηλαδή στα 3 το 1 είναι τζάμπα. Νέους πυρηνικούς αντιδραστήρες, τρένα των 320 χιλιόμετρων την ώρα για να καλύψουν τις ανατολικές περιοχές στα σύνορα με τη Γερμανία και ό,τι έχετε πει με τον κύριο Σοφιανόπουλο λέτε και σας άκουγαν. Αυτό είναι ένα γράμμα από ένα τηλεθεατή που συχνά μας στέλνει εδώ δημοσιεύματα και είναι αληθινό, όπως κάθε τι σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το σταθμό. Le Collier de Littoral. Τέλος πάντων, είναι αντίγραφο από το γαλλικό L'Express. Προφανώς έχει βάλει και αριστερά το κείμενο το γαλλικό. Εάν δεν το βρείτε, λέει, ζητήστε μου να σας το σκανάρω και να σας το στείλω. Ή μπείτε στο site του. Έχει μία σημασία να το ακούσετε αυτό,
και να δείτε ότι στις επόμενες εκλογές πρέπει να ψηφίσετε όσοι νομίζετε ένα μικρό κόμμα, όποιο θέλετε, όποιο να είναι. Όχι κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα. Για να γίνει έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μια, ας την πούμε, επανάσταση. Προσέξτε, είχε πει ο κύριος Σοφιανόπουλος για τις ανεμογεννήτριες. Και γι' αυτό αναφέρεται εδώ ο τηλεθεατής μας και λέει ακριβώς τι κάνουν στην Γαλλία. Δεν πήραμε ποτέ απάντηση. Στη Γαλλία. Έχει δώσει δε και πολλές, μην βιαστείτε, θα τα πείτε όλα. Θα έρθει η σειρά σας, θα μιλήσετε, ό,τι θέλετε θα τα πείτε όλα. Απλώς εγώ με επιτρέπετε να κάνω την εισαγωγή. Ευχαριστώ. Είμαι υπόχρεος. Πάμε παρακάτω. Δεύτερο θέμα, όπου υπήρξε η πλήρης γελιοποίηση του κυρίου Σοφιανόπουλου, η ξεφτύλα της ελληνικής δημοσιογραφίας από μία δημοσιογράφο αλήτησα. Τώρα θα μου πείτε γιατί μιλάω έτσι. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω. Η οποία θα μπορούσε να γράψει το ρεπορτάζ αυτό με ένα πιο κόσμιο τρόπο. Μα ο τρόπος που το έγραψε ήταν πλήρως εξευτελιστικός για αυτόν τον άνθρωπο. Πλήρως. Και ήταν τότε που ο σημερινός επαναστάτης, ο κύριος Μιλτιάδης Έβερτ, είπε αυτά που είπε για το ασφαλιστικό. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν είναι σωστά. Έτσι. Του πέρασε χειροπέδες του κυρίου Σοφιανόπουλου και τον έστειλε στη φυλακή. Ο κύριος Μιλτιάδης Έβερτ. Γιατί είχε κάνει μια γεώτρηση στη Ζάκυνθο και έβγαζε πετρέλαιο. Πρέπει να σας πω ότι γερμανικά πολεμικά πλοία στη διάρκεια του πολέμου εφοδιάζονταν με αυτό το πετρέλαιο, διότι δεν υπάρχουν πολλά είδη πετρελαίου, υπάρχει απλώς το διυλισμένο πετρέλαιο, αυτό που λέμε, ξέρετε, που καίνε τα αυτοκίνητα. Υπάρχει το καθαρό πετρέλαιο, τα λέμε για τους νεότερους αυτά, αυτό που καίγαμε στη λάμπα όταν δεν είχαμε ρεύμα. Ναι, λάμπες πετρελαίου. Ναι, με το φυτίλι. Φυτίλι ματίλι. Ανάβω με το καθαρό πετρέλαιο. Πουλάνε κάποια βενζινάδικα σήμερα σε κάποια καταστήματα. Το λεγόμενο καθαρό πετρέλαιο. Μετά υπάρχει το πετρέλαιο αυτό. Όχι ημικαθαρό, δεν θα το πούμε έτσι. Κάπως όμως έτσι είναι αυτό που δηλίζεται για να μπαίνει στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων, στα τεπόζιτα. Και υπάρχει το πετρέλαιο αυτό το οποίο βγαίνει από τη γη όπως βγαίνει. Το μαζούτ δηλαδή. Έτσι το λένε αυτό. Και υπάρχουν διάφορα ακόμα και καράβια που καίνε μαζούτ, δηλαδή το δηλίζουν αυτά από μόνο τους πριν το κάψουν, να μην το πούμε λίγο διαφορετικά από ό,τι είναι, γιατί εμείς δεν είμαστε και ειδικοί και θα κάνουμε και καμία γκάφα, μας κοροϊδεύουν αυτοί που ξέρουν. Βάσει τόση έπαιρναν πετρέλαιο από εκεί και εφοδίαζαν τα καράβια τους. Ο κ. Σοφιανόπουλος λοιπόν, όπως είναι έτσι και περίεργος αυτά και δημιουργικός, πήγε να βγάλει πετρέλαιο από εκεί, τον πιάσαν, τον δέσανε και τον πήγανε στο Μπουντρούμι με εντολή του κυρίου Μιλτιάδη Έβερτ. Τώρα, θα πείτε για αυτές τις αναφορές που έχουν γίνει από τον κύριο Σοφιανόπουλο κατά καιρούς. Κοιτάξτε, έχει πει ότι η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο καράβι το οποίο πλέει σε μια θάλασσα πετρελαίου. Θα ακούσετε κι άλλα. Έτσι είναι. Πλέει σε μια θάλασσα πετρελαίου. Τώρα το γιατί εμείς το πετρέλαιο δεν το προτιμούμε, το δικό μας το πετρέλαιο, γιατί δεν αρχίζουμε τις γεωτρήσεις, γιατί τούτο, γιατί εκείνο, γιατί τάλλο, είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα πρέπει να ερωτηθεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός της Ελλάδος τι δεσμεύσεις έχει αναλάβει η χώρα μας και δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Προχθές, η απογευματινή, σήμερα, έχει κυρίως τίτλο «Γεωτρήσεις για πετρέλαιο στην Ελλάδα». Πρώτη σελίδα. Πάμε λοιπόν εκεί που λέει ότι είναι το θέμα της, για να δείτε εδώ τι γίνεται. Έτσι δικαιώνονται οι άνθρωποι. Πάλι η εσωτερική σελίδα ολόκληρη. Το γράφει μια κυρία, Άρτεμις Σπηλιώτη,
Και λέει, στόχος η επιτάχυνση των δράσεων για να μειωθεί το ποσοστό εξάρτησης από τον μαύρο χρυσό και να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Εσείς θα ξέρετε, σεβαστοί τηλεθεατές, πως ο κύριος Σωτήρης Σοφιανόπουλος και όσοι είχαν ασχοληθεί με το θέμα, έναν από αυτούς τον εκτελέσανε, είχε δίκιο τότε, και αυτοί οι οποίοι έκαναν ό,τι έκαναν, είναι φτηνό πράγμα να βρίζεις πολιτικούς και να λες προδότες, ξέρω εγώ, και τέτοια και τέτοια. Τώρα, το τι θέλανε αυτοί, ένα μπλαστήρα θέλανε ή ένα γονατά. Άρα, πού είναι αυτός ο μπλαστήρας, πού είναι αυτός ο γονατάς, να τελειώνουμε. Λοιπόν, και δημιούργησαν όλα αυτά τα ζητήματα, λέγοντας ότι δεν είναι αξιοποιήσιμο το κοίτασμα πετρελαίου, σαχλαμάρι, κλείστε τα, δεν υπάρχει θέμα κανένα. Σήμερα λοιπόν, για άλλους λόγους, πρέπει να βγάλουμε πετρέλαιο και να εξασφαλίσουμε την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Όπως ξέρετε, μια χώρα μπορεί να είναι ανεξάρτητη και δυνατή αν έχει δύο πράγματα. Ενέργεια και, ας το πω πιο απλά, και πολεμική δύναμη, όπλα. Τότε μπορεί να υπολογίζεται από τους άλλους. Αλλιώς τρώει σφαλιάρες. Θέλουμε λοιπόν συμπέρασμα να έχουμε άλλη μια δικαίωση του ανθρώπου που, το ξαναλέμε, ο κύριος Μιλτιάδης Εύερτ, δεν θα του αρέσει βέβαια. Θυμάστε τις μακαρονάδες εκεί στο Μινίτ. Μιλτιάδη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μιλάμε τώρα 1968. Ναι. Δεν του αρέσει να το ακούει αυτό, αλλά αυτός τον έστειλε στη φυλακή. Πάμε ένα άλλο θέμα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος του αρέσει να ερευνά και να μαθαίνει και να ψάχνει, μας είχε πει εδώ πριν πάρα πολλά χρόνια για ένα κοίτασμα λιγνίτου, το οποίο είναι γνωστό ως η τύρφη των Φιλίππων. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές για αυτή την υπόθεση και σε μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα, Καθημερινή. Είναι όλα κοντά τώρα. Η δικαίωση έρχεται κοντά. Της 3ης Ιουλίου, ναι, της Κυριακής. Έχει του κυρίου Σταμπολή ένα άρθρο, του κυρίου Γκόλια, και στο άρθρο του κυρίου Σταμπολή, όσοι έχετε διαβάσει, μιλάει αναγκαία η χάραξη μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής πολιτικής. Βασικές προτεραιότητες, ο περιορισμός της κατανάλωσης πετρελαίου και ανάπτυξη εγχώριων ενεργειακών πηγών. Αφού δεν είχαμε ενεργειακές πηγές, γιατί τώρα πού βρεθήκανε. Μπάσετος. Ας πάμε εδώ λιγάκι. Η Ελλάδα διαθέτει ένα αξιόλογο ρηκτό πλούτο, δηλαδή λιγνίτη και υδρογονάνθρακες, η ανάπτυξη των οποίων, με εξαίρεση του λιγνίτη, έχει ουσιαστικά σταματήσει εδώ και χρόνια. Εδώ το ερώτημα, γιατί έχει σταματήσει εδώ και χρόνια. Ποιοι πουλήθηκαν? Ποιοι θέλουν ένα μπλαστήρα και ένα γονατά? Ποιοι θέλουν ένα ναό της Αναστάσεως? Θα πει κάποιος, πού να πάμε, να πάμε να τελειώνουμε. Λοιπόν, η χώρα μας αποδεδειγμένα διαθέτει αξιόλογα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου τόσο στο Αιγαίο και κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Η προηγούμενη κυβέρνηση, για λόγους που είναι αδιευκρίνιστοι, αλλά προδίδουν μια εγκληματική αδιαφορία, όποιος εγκληματεί τι κάνει, δεν δικάζεται. Ναι. Αποφάσισε να εμποδίσει με κάθε τρόπο την ανάπτυξη των εγχώριων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Όμως η συνέχιση αυτού του καθεστώτος από τη σημερινή κυβέρνηση μπορεί μόνο να ενισχύσει υποψίες περί παιγνίου συγκάλυψης. Και αυτά τα γράφει Καθημερινή. Ομολογουμένως, τα ελληνικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων θεωρούνται δύσκολα από την άποψη ότι το κόστος έρευνας και εξόρυξης είναι σαφώς υψηλότερο από τις άλλες περιοχές. Όμως, με 60 δολάρια το βαρέλι, η εκμετάλλευση των ελληνικών κοιτασμάτων θεωρείται πλέον οικονομική, ακόμη και με τιμές 35 και 30 το βαρέλι. Όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα παραγωγής 100.000 βαρελίων την ημέρα, ακόμη και 200.000 βαρέλια, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συνεχές ερευνητικό πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση καλείται να λάβει θέση και να προχωρήσει άμεσα στην οργάνωση και διεξαγωγή ενός νέου διεθνούς γύρου παραχωρήσεων, βάσει των οποίων θα συμμετέχουν ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, οι οποίες και θα αναλάβουν όλα τα έξοδα, επενδύοντας σοβαρά ποσά για αυτόν τον σκοπό. Με καθημερινή κατανάλωση που αγγίζει τα 400.000 βαρέλια,
από τα οποία παράγονται εγχώρια 3.000. Η χώρα μας έχει κάθε συμφέρον να προωθήσει την εγχώρια παραγωγή. Δεν καταλάβαμε, κύριε Σταμπολή, γιατί πρέπει να ζητήσουμε από τους ξένους να κάνουν αυτή την εξόρυξη του υδρογονάνθρακους. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Τώρα, για να μην πάμε και αλλού, θα πάμε όμως. Λοιπόν, πριν από περίπου 10 χρόνια ο κύριος Σοφιανόπουλος είχε μιλήσει για την τρύφη των Φιλίππων. Θα μας τα πει όλα τώρα ο ίδιος βέβαια. Θεωρείται το μεγαλύτερο κοίτασμα, λέει, του κόσμου. Θα μας το πει ο ίδιος, να μην πω εγώ κάτι διαφορετικό. Και κοιτάξτε, αυτό το κοίτασμα έχει το πλεονέκτημα ότι έχει μεγάλη δύναμη στην καύση. Δηλαδή το υλικό είναι τέτοιο που έχει μεγαλύτερες δυνατότητες θέρμανσης. Είναι πανίσχυρο. Ενώ το άλλο, αυτό της Τολεμαΐδας, είναι κατωτέρας ποιότητος. Τη τρύφη των Φιλίππων που λέμε καίγεται όλο, δεν μένει τίποτα και δίνει πολύ φωτιά. Έτσι το πούμε λίγο απλά. Τώρα, για τις δικές μας κυβερνήσεις. Ναι. Ας σταματήσουμε εδώ. Γι' αυτό σας λέω ότι χρειάζεται ένας πλαστήρας. Τα παιδάκια θα πάνε καλά. Λοιπόν, Γερμανία είναι η πιο εύρωστη οικονομικά χώρα της Ευρώπης. Το δεχόμαστε όλοι ότι είναι, έτσι δεν είναι? Ωραία. Λοιπόν, άλλο άρθρο στην ίδια σελίδα εδώ, πάλι στην Καθημερινή. Να σας το διαβάσω της Κυριακής, όσοι το έχετε διαβάσει. Πάλι Σωτήρης Σοφιανόπουλος, ο γραφικός, ο Καραγκιόζης, αυτής της δημοσιογράφου της Αλίτισσας. Έτσι τον είχε πει η Αλίτισσα. Λοιπόν, Νίκος Γκόλιας υπογραφεί. Εκστρατεία στη Γερμανία για την επαναξιοποίηση του λιγνίτη. Την επιστροφή του λιγνίτη ως πηγή ενέργειας υπογράμμισε και ο ίδιος ο καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ σε ομιλία του στο Καμφ Λίντορφ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα και να διαβάσουμε αυτό το άρθρο. Δεν είχαμε σημασία. Πάντως η ουσία είναι ότι άρχισε στη Γερμανία η εκστρατεία για να επαναξιοποιηθεί ο λιγνίτης. Ποιος έχει πιο πολύ λιγνίτη, η Γερμανία ή εμείς τώρα, θα πείτε. Και αυτό θα το ακούσετε σε λίγο. Αλλά το κοίτασμα της τρύφης των Φιλίππων, για να κλείσω, είναι ένα κοίτασμα το οποίο θα μας έχει για περίπου 100 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα το ακούσουμε τώρα από τον κύριο Σοφιανόπουλο, να μας συντηρήσει και το πετρέλαιο, που εν πάση περιπτώσει επίσης κολυμπάμε στο πετρέλαιο, ή το ένα ή το άλλο και τα δύο μαζί, να κάνουν ανεξάρτητη χώρα. Μην ανησυχείτε. Καλησπέρα, κύριε. Πάντα υπάρχει δικαίωση. Γιατί όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, Δεν πειράζει. Και τώρα είναι νωρίς. Εξάλλου, όπως βλέπετε, δικαιώνεστε σε όλα τα μέτωπα που είχατε ανοίξει. Και είχατε πει, και εγώ δεν ήθελα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι προδότες. Πολύ σκληρή λέξη, σας είπα να μην την ξαναπείτε. Γιατί, κοιτάξτε, δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, απλώς είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να πούν όχι στους ξένους, στις μεγάλες δυνάμεις. Ή δεν μπορούν να πούν ένα ναι σε έναν Έλληνα. Λέω, αυτό είναι όλο. Δηλαδή τους υπαγορεύουν το τι θα κάνουν εδώ. Όπως ξέρετε, είμαστε ένα προτεκτοράτο. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα το αποφασίζει η Αμερικανική κυβέρνηση. Τελεία και παύλα. Μήπως έχετε καμία αμφιβολία? Ναι, αλλά δεν με αφήνετε την πω. Μάλιστα. Ορίστε. Η Αμερικανική κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι αντισιωνιστική, αλλά εκβιάζεται. Και όλοι οι Αμερικανοί, όπως έγραψε και στον κύριο Παπανδρέου, ο Κίσιγκερ είναι Γερμανοεβραίος. Η Ολμπράιτ είναι Τσέχοεβραία. Και υπάρχει ένα μεγάλο θέμα πως τόσοι Αμερικανοί υπουργοί δεν είναι Αμερικανοί υπουργοί για το καλό του Αμερικανικού λαού, είναι για το καλό του σιωνιστικού λαού. Και σήμερα το Ισραήλ, εγώ δεν λέω να όλοι πρέπει να ζήσουν. Και θα δείξουμε και ένα βίντεο τώρα στον κόσμο, να δει πως η Ελλάδα πετάει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια τόνους ζωοτροφές. Και τίθεται το ερώτημα, το Υπουργείο Γεωργίας
που υποτίθεται ότι είναι καλό, για μένα είναι το πρώτο κέντρο προδοσίας της χώρας μας, γιατί τα πετάει αυτά. Και γιατί τα πετάει μόνο η Ελλάδα, τα πετάει όλος ο κόσμος. Να σας πω λίγο, υπάρχουν δύο πράγματα. Καταρχήν, επειδή εσείς θεωρείτε ότι οι Εβραίοι μας φταίνε. Άλλο Εβραίοι και άλλο ο Σιωνισμός. Ναι, μας φταίνε. Ο Σιωνισμός βέβαια μας φταίει. Όχι οι Εβραίοι όμως. Τι δουλειά. Μα είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καλά τώρα. Άστε με, εύκολα. Είναι ένα νόμισμα, είναι με διόψεις. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, πάρτε το εσύ. Καλά κάνουν αυτοί. Γιατί και εμείς δεν κάνουμε το ίδιο. Αυτό λέω κι εγώ. Επομένως, εγώ τους βάζω το καπέλο. Αλλά προσέξτε, βάζουν και τα προπήρα. Έτσι, μπράβο. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Στο διατάφτα. Το διατάφτα. Εδώ κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Θέλετε να πείτε κάτι για όλα αυτά που είπα εγώ? Όχι. Αυτά τα κλείσαμε. Σωστά. Να πάμε ένα-ένα από αυτά τα ζητήματα και τα θέματα που έχουμε να μιλήσουμε. Ναι. Εντάξει. Δεν έχω απλή. Λέτε λοιπόν εσείς αυτή τη στιγμή ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που κυβερνούν τη χώρα από την πλευρά της αγροτικής παραγωγής και να τους κάνουμε την ερώτηση. Ναι. Γιατί πετάτε αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, τόσο μεγάλη ανάγκη. Γιατί τα πετάτε. Μάλιστα. Απόδειξη. Μάλιστα. Απόδειξη. Αν θέλετε, πριν φτάσω στην πρώτη σημαντική ερώτηση που έγινε το 64, πριν 40 χρόνια, να μας δείξει το control μέσα ένα μικρό βίντεο για να δούμε, γιατί όταν βλέπεις είναι καλύτερο από το να ακούς, και μετά να φτάσουμε σε αυτά τα οποία λέει εδώ ο ρηκτός πλούτος της Ελλάδος, ένα βιβλίο που γράφτηκε το 79 και έχει εξαφανιστεί από την Ελλάδα. Ποιος το έγραψε? Ο σύνδεσμος μεταλλοβιομηχανιών, ο σύνδεσμος μεταλλοβιομηχανιών της Ελλάδος. Ωραία. Όπου πρόεδρος ήταν ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης Μπεδοσάκης, τον οποίο σκότωσε 17 Νοέμβρη, το έχω γράψει του κύριου Καραμέλη και δεν πήρα καμία απάντηση. Αυτό το βιβλίο του Σταύρου του Κατράκη και καθηγητή του Πολυτεχνείου, ο ρηκτός πρώτος και οικονομική άνοδος, που γράφει το 65, δηλαδή ξεκίνησε λίγο πριν γίνει αυτή η έρευνα εδώ, και το βιβλίο του Δημητρίου Μπάτση, η βαριά βιομηχανία, που έρχεται το 47. Και λέει ο πρίτενος του Πολυτεχνείου Κιτσίκης. Τον εκτελέσαν γι' αυτόν. Τον εκτελέσαν γιατί ήταν λέει κομμουνιστή. Ήταν αριστερός, μεν όχι κομμουνιστή. Αλλά δεν ενδιαφέρει αυτό. Δεν σκοτώνουμε και σήμερα όλους τους κομμουνιστές. Η βαριά βιομηχανία θα φέρει οικονομική ανεξαρτησία και η οικονομική ανεξαρτησία θα φέρει πολιτική ανεξαρτησία. Την οποία ακόμα δεν έχουμε βέβαια, γιατί δεν έχουμε κάνει καμία βιομηχανία. Δεν μπορεί να μου πει κανένας Έλληνας ένα ελληνικό προϊόν. Ούτε ένα. Δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά να μας δείξουν τι. Που έχει σχέση με. Με ελληνικό μυαλό. Πάμε. Δύο, 28 Νοεμβρίου 2004. Αυτό είναι ένα μηχάνημα, κυρίες και κύριοι, βλέπετε, που γυρίζει και χτυπάει τις μπαμπακές και κάνει μια σειρά, όπως κάνουμε το στριφύλι. Τι κάνει αυτό? Είναι βέβαια λίγο. Κάτω έχουν κόψει με τις μπαμπακές, ναι, και τις γυρίζει το μηχάνημα έτσι και τις χωλάει και κάνει μια σειρά. Ναι. Και εγώ μίλαγα εκεί πέρα, ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά ας να το δούμε πρώτα και μετά θα το δούμε. Διότι πήγα εκεί πέρα δύο ημέρες ολόκληρες, μίλαγα με τον δήμαρχο των Σερών, που δεν το ξέρω ότι είναι δήμαρχος, και αυτή είναι μπαλιαστική. Και για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπαλιάσαμε μπαμπακές μετά από 80 χρόνια. Η οποία μπαμπακιά, αυτό που βλέπετε κυρίες και κύριοι, που είναι οι μπάλες, μπαμπακές, τις οποίες καταστρέφουν η παραγωγή μας. Θέλω να το δούνε λίγο η παραγωγή, λίγο πιο πολύ φως βάλτε, αν έχει δυνατότητα. Περιθυμίζει αυτός τώρα το μηχάνημά του. Βλέπετε πόσο μπαμπάκι έχει κάτω, κυρίες και κύριοι, κύριε Χούντα μου, βλέπετε πόσο μπαμπάκι, αυτό δεν είναι χιόνι, είναι μπαμπάκι. Ναι. Και το πάει πέτ και το οργώνουν και το εξαφανίζουν. Δηλαδή, αλλά μέσα στο μπαμπάκι υπάρχει και ο σπόρος, ο οποίος είναι 17% λάδι. Το βαμβακέλαιο με το οποίο οι γυναίκες, αυτός είναι μηχανολόγος, και άνθρωποι οι οποίοι πήγαν εκεί πέρα και τους οργάνωσε, εν πάση περιπτώσει είναι μεγάλη ιστόσταση. Βλέπετε πώς και αυτές που βλέπετε οι μπάλες είναι μπαμπακές. Για πρώτη φορά στην πατρίδα μας, τον Νοέμβριο μήνα, κάναμε μπαμπακές μπάλες. Μάζεψα 1.200 μπαμπακές στις Σέρες και άλλες 500 στη Λάρισα
και είναι η μεγάλη υπόθεση που τώρα πρέπει να πούμε όταν θα προχωρήσουμε. Είναι δηλαδή όπως γίνονται οι μπάλες με το άχυρο. Μπράβο. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτές είναι 35% άμυλο, 7% πρωτεΐνες και 2,5% λιπαρά αυτές οι μπάλες. Ενώ το άχυρο είναι τίποτα. Και ενώ έχουμε ένα καταπληκτικό προϊόν το οποίο το πετάμε, λέω στον κύριο Καραμαλή, γιατί να το πετάμε, γιατί να μην το αξιοποιούμε. Είναι η πατρίδα μας και η Γούντα καλλιεργεί κάθε χρόνο 4 εκατομμύρια στρέμματα μπαμπάκι, δηλαδή το 3% όλη της Ελλάδος κατά προβολή, κύριε και κύριοι, καλλιεργείται μπαμπάκι. Το 3% όλη της Ελλάδος. Και επίσης έχουμε πει άλλα 4 εκατομμύρια στρέμματα κλιματαργίες. Τρώμε όλοι στα φύλλα. Και τι κάνουμε τις κλιματόβρυγες μετά? Τις πετάμε, τις κόμε και τις καίμε. Οι οποίες και αυτές 35% δεν έχουν καθόλου όπως πρωτεΐνες. Το συμπέραμα είναι ότι ένα γεροντάκι που ήρθε μια φορά και μου λέει: Κύριε Σιωρό, που λέει, τον είχαμε φέρει στο κόμμα του Ελληνισμού, να έχετε υπόψη σας, λέει, βλέπετε, έχει και πολύ κρύο, γιατί το Νοέμβριο είχε πάρα πολύ κρύο επάνω. Και μίλησε με τους ανθρώπους εκεί πέρα και μείναν άγαλμα. Διότι ένα είχε 400 στρέμματα και πληρώνουν η μαυροκοπαραγωγή 1,5 χιλιάρικο το στρέμμα για να καταστρέψουν. Αυτό είναι μηχανολόγο των σερών. Για να καταθέσει τις μπαμπακές. Και τίθεται ερώτημα. Αυτός είναι ο κύριος Χρυστάκης, ο βοηθός μου. Ναι. Το ερώτημα είναι γιατί καταστρέφουμε κάτι το οποίο έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι ένα φορτηγό και ένα άλλο μηχάνημα το οποίο κόβει και γεμίζει. Βλέπετε πως κόβει. Κόβει το μηχάνημα όπως κόβουν το καλαμπόκι για να κάνουν την ενσύρωση. Και αυτό το πράγμα, αλλά είναι λίγο ακριβό αυτό, δεν σημαίνει. Οι μπάλες. Οι μπάλες, άμα κάνουμε τη μεγάλη υπόθεση, κάνουμε στρογγυλές μπάλες. Είναι ένα πολύ πρόχειρο μηχάνημα, διότι ένας μηχανολόγος είχε ένα μηχάνημα και μια μηχανή και το πήρε. Βλέπετε, αυτές τις μπαμπακές, κύριε Κούντα μου, τις καταστρέφουν και τις πετάνε. Αλλά πετάνε και όλο το μπαμπάκι που είναι μέσα. Βλέπετε πώς το μαζεύουμε. Mm-hmm. Αυτό όλο το φορτίο και τις 1200 μπάλες τις πήγε στο Κιλκής. Στο σταθμό μας και ταΐζουμε τα κατσίκια, τα πρόβατα, τα μασχάρια, τα γελάδια. Να πάμε πάλι από την αρχή εδώ. Μάλιστα. Βεβαίως αυτά είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχει δημιουργηθεί στο Υπουργείο Γεωργίας. Δηλαδή είναι κάπου αστείο, το λέω με την έννοια την καλή πια, να συζητάμε εμείς σε μια ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή για θέματα στα οποία έπρεπε να είχε ηγηθεί το Υπουργείο. Και δεν έχει δείξει ποτέ τίποτα. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμεθα. Μάλιστα. Στο 24ωρο. Εκπέμπει από το όρος του ημιτού στο κανάλι 64 στα UHF, ενώ από το όρος της Πάρνηθας στο κανάλι 70 στα UHF. Hi, ηλεκτρονική διεύθυνση www.hi.gr, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο hi@hi.gr. Hi, τηλεόραση με άποψη. Το δεύτερο λοιπόν μέρος της εκπομπής μας, σεβαστοί τηλεθεατές, είναι αφιερώμα πάλι σε μια, ας την πούμε, κατάθεση, πρόταση, όπως θέλετε πέστε τη. Ξέρουμε ότι και αυτή θα γίνει αποδεκτή. Ευτυχώς η αλήτησα δεν υπάρχει για να τον πει καραγιώζει πάλι τον κύριο Σοφιανόπουλο που μιλούσε για το πετρέλαιο και συνεχίζουμε με αυτή την αναφορά του σε ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ μεγάλο και πάρα πολύ σημαντικό και που το Υπουργείο Γεωργίας θα έπρεπε να μην υπήρχε πια. Τώρα, η βάμβακο παραγωγή για τους οποίους έχετε ακούσει εκεί με τα τρακτέρ που γίνανε τους δρόμους και αυτά κτλ. Κάθε φορά που τελείωνε η συλλογή του μπαμπακιού, οι μπαμπακιές έμεναν στο χτήμα και λέει ο κύριος Σοφιανόπουλος ότι για να φυτέψουν πάλι το χώρο αυτό με μπαμπάκι, τι κάναν τις μπαμπακές? Τις καταστρέφουν και τις οργώνουν. Πόσο πλήρωναν το στρέμμα για να καταστρέψουν τις μπαμπακές? 1000 με 1500 δραχμές το στρέμμα
πληρώνει η Παπακοροϊά αυτή τη στιγμή, δηλαδή δίνουν περίπου 4-6 δισεκατομμύρια από αυτά τα οποία θέλουν να πάρουν. Μισό λεπτό, κύριε. Πού τα δίνουν αυτά, αργά να μην τα λέμε, αργά. Σπαθανό. Τα δίνουν στους ανθρώπους που καταστρέφουν τις μπαμπακές. Μάλιστα. Και οργώνουν. Μάλιστα. Πόσα είναι αυτά τα λεφτά? 4-6 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Αυτά τα λεφτά λοιπόν μπορούσε να μην τα είχαν δώσει και να τα είχαν στη τσέπη τους. Ναι. Σωστό. Και όλα αυτά. Και να πάρουν. Μισό λεπτό. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Μάλιστα. Θα τα είχαν στη τσέπη τους αυτά. Βεβαίως. Που ζητάνε να πάρουν παραπάνω. Αυτή την πρόθεση τους κάνω τώρα. Πάμε παρακάτω. Από εκεί και πέρα εσείς λέτε, η πρότασή σας είναι, παίρνουμε τις μπαμπακές. Με τα λεφτά αυτά θα γίνετε μέλη μιας εταιρείας. Είδαμε. Θα αγοράσουμε εμείς το εταιρεοστάσιο της μπαμπακές και θα τις μετατρέψει σε ζωοτροφή. Αυτή καθεαυτή η μπαμπακιά, όπως την είδαμε τώρα, σε μπάλες. Είναι. Παλιά, λέμε για τους νεότερους, κύριε Σοφιανόπουλε, ότι είχαμε τις λεγόμενες αλωνιστικές και θεριστικές μηχανές. Παλιά είχαμε το δρεπάνι που έχουν στον Περισσό. Ναι, ναι. Έχουν ένα σφυρί και ένα δρεπάνι. Ναι, ναι. Είχαμε το δρεπάνι λοιπόν, πια αγκαλιά. Και θερίζω. Μια αγκαλιά το στάρι και χράπαινε το δρεπάνι και χράπαινε το δρεπάνι και θερίζανε. Αυτό πήγαινε μετά στο αλόνι. Μπαίνανε τα πέταλα, τα άλογα και φτές και τα λοιπά. Γινόταν ο διαχωρισμός. Το λίχνισμα με τα μεγάλα πυρούνια φυσαέρας φυσάει απάνω. Έφευγε. Έμενε το στάρι κάτω, το πέρανε, το πηγαίνανε στο μήλο, αλεύρι και ψωμί κλπ. Τώρα, μετέπειτα δηλαδή, έμπαινε η αλωνιστική μηχανή μέσα, έβαζε το στάρι από εδώ, το άχυρο από εκεί και πετούσε τις μπάλες. Μάλιστα. Άχυρο μπάλες. Όχι, μετά. Όχι, ναι. Μετά. Άχυρο μπάλες. Ναι. Εσείς τώρα κάνατε αυτό το πείραμα, έτσι, και αντί να πετάτε μπάλες άχυρο, που δεν είναι χωράφι με στάρια ή βρώμης οτιδήποτε. Μετά τις μπαμπακές. Αυτή η μπάλα. Μάλιστα. Τι περιέχει? 35% άμυλο. Σιγά σιγά. 7% πρωτεΐνες και 2,5% λιπαρά. Αυτή ως έχει ακατέργαστη. Όπως είναι η μπάλα. Ναι. Μπορεί να δοθεί για ζωοτροφή. Αν την αλέσεις, ναι. Έναν άλυσμα θα κάνεις μόνο. Ναι, γιατί έτσι που είναι δεν τρώγεται. Είναι δύσκολο, είναι σκληρή. Είναι σκληρή. Ναι. Θέλει λοιπόν αυτή η μπάλα να πέσει μέσα σε ένα μήλο. Μήλο. Και να γίνει τι? Κομματάκια μικρά. Μικρή κόκκι. Ή άχυρα ή ό,τι. Σκόνη. Σκόνη. Αυτό όπως είναι. Όπως είναι. Καμία άλλη επεξεργασία. Καμία άλλη επεξεργασία. Είναι. Βέβαια, αν προσθέσουμε για να κάνουμε ένα πλήρη τροφή, ένα πλήρη φύραμα, πρέπει να βάλουμε σόγια μέσα, να βάλουμε βαβακόπιτα, να βάλουμε ορισμένα άλλα πράγματα και να το φτιάξουμε σαν φύραμα. Έτσι όπως είναι σκέτη μπορεί να δοθεί. Και σκέτη, εγώ τη δίνω σκέτη. Μπορεί να δοθεί. Κάνω πειράματα μάλιστα. Γιατί έχει όλα αυτά τα συστατικά. Φωσφορικό διαβέζει και τα λοιπά. Που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει και κέρδος. Αυτή είναι η δύναμη της Ελλάδας, κύριε Κοντά μου. Και προσέξτε, η Ελλάδα, η Ευρώπη μάλλον, αγοράζει μπαμπάκια από τις Ινδίες, από την Τουρκία, από το Καζακστάν, από την Κίνα. Η μεγαλύτερος βαμβακοπαραγωγός χώρα του κόσμου είναι η Κίνα. Η Αίγυπτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κτλ. Δηλαδή και οι μαυροκοπαραγωγοί ζητάνε να τους αγοράσουν αυτό το λίγο μπαμπάκι που φτιάχνει η Ελλάδα, 1.200.000 τόνους, και δεν τους το αγοράζουν. Μεγαλύτερη, θα την πω δεν μπορώ, προδοσία από αυτή δεν υπάρχει. Διότι δεν μπορεί να φτιάνεις ένα προϊόν που είσαι η μοναδική εκτός της Ελλάδος και 5-10% που είναι η Ισπανία, ούτε μία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Υπήρου παρά η μπαμπάκι πλην της Ελλάδος. Και ρωτώ, γιατί δεν παίρνουν πρώτα όλο το μπαμπάκι που μπορεί να παράξει η Ελλάδα και μετά να αγοράσουν από την Κίνα, από την Αμερική, τις Ινδίες, όποιον. Μήπως παίζει ρόλο η ποιότητα? Όχι, το υλικό μπαμπάκι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι λίγο χαμηλότερο χαμηλότερας ποιότητας του Αιγυπτιακού. Το Αιγυπτιακό είναι 42 χιλιοστά, 4,2 πόντο, το λέω 38. Έβαλε, 3,8. Μην μα τα λέτε γρήγορα, δεν καταλαβαίνουμε. Τι θα πει αυτό? Λέει, το μπαμπάκι έχει μια ίνα. Ναι. Το Αιγυπτιακό είναι 4,2. Τι? Χιλιοστά. Α, 4,2 πόντου. Ναι. Και το ελληνικό 3,8. Α, αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό είναι η ποιότητα. Και υπάρχει και στη Σύρο που υπάρχει μπαμπάκι όμοιο τη Αιγύπτου. Στη Σύρο. Η Σύρο. Του, ναι. Βαβανκάρι.
Το νησί, τη Σύρο. Το βαμβακάρι. Ναι, ναι. Να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Εκεί παράγει βαμβάκι Σύρο. Παρήγε. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει σήμερα. Τώρα δεν έχει. Δηλαδή αυτό ήταν εφάμιλο του Αιγυπτιακού. Δηλαδή, στο μήκο. Μάλιστα. Και η Ελλάδα παράγει βαμβάκι 80 χρόνια. Και για πρώτη φορά στην Ελλάδα μαζέψαμε τις μπαμπακές εμείς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μετά από 80 χρόνια. Και τι είναι το ερώτημα, αυτό το Υπουργείο Γεωργίας, τι κάνει κύριε Χούντα, μπορείτε να πείτε. Όλο τα λένε οι τραπεζίτες, για 5 δεκάρια δεν παιδεύονται. Απεργεί όλα για 15 μέρες. Γιατί, για 5 δεκάρες. Και έχουμε, να σας πω συγκεκριμένα να τα καταλάβει ο κόσμος, είναι στην Ελλάδα 4 εκατομμύρια στρέμματα που καλλιεργούμε μπαμπάκι και βάζουμε 15.000 μπαμπακές στο στρέμα. 4, 15, 60. Δηλαδή καλλιεργούμε κάθε χρόνο 60 δισεκατομμύρια μπαμπακές. Κάθε χρόνο η Ελλάδα. Περνά λοιπόν το μηχάνημα μέσα η βαμβακοσυλλεκτική από το χωράφι, δύο φορές διότι πρέπει να ξανοίξουν να βγάλουν το, διότι δεν συμφέρει να περαστεί τη φορά, είναι πολύ ακριβό το μηχάνημα και μεγάλο. Ουσιαστικά δηλαδή είναι 15.000 μπαμπακιές, αν πούμε κάθε μπαμπακιά είναι 1 κιλό, είναι 15 τόνοι. Το 10% είναι 1,5 τόνος, το 5% είναι 750 κιλά και το 2,5% είναι 375 κιλά. Σωστά κύριε Χούντα μου. Άρα οι μπαμπακοπαραγωγοί εκμεταλλεύονται, διότι δεν έχουν πάρει ποτέ παραπάνω από 375 κιλά μπαμπάκι το στρέμμα. Ποτέ. Μέσον όρο. Άρα εκμεταλλεύονται το 2,3% αν θέλετε της μπαμπακιάς και πετάνε το υπόλοιπο. Εγώ δεν λέω ένα κιλό, λέω 200 γραμμάρια η ξερή μπαμπακιά. Αν θέλετε την άλλη φορά να φέρω μια ξερή μπαμπακιά γιατί δύο κόσμους. 200 γραμμάρια. Αν διαιρέσετε λοιπόν τα 60 δισεκατομμύρια μπαμπακιές δια του 5, 2 ή 5 10 δηλαδή, 5 φορές το 200 γραμμάρια ένα κιλό, μας κάνει 12 εκατομμύρια τόνους. Δηλαδή εμείς πετάμε στα χωράφια μας μέσα 12 εκατομμύρια τόνους ζωοτροφή. Άριστη ζωοτροφή. Και λέω αυτό δεν μπορεί να είναι Υπουργείο Γεωργίας, αυτό είναι Υπουργείο Υπερπροδοσίας. Διότι δεν μπορεί να πετάς 12 εκατομμύρια τόνους ζωοτροφές. Και εγώ θέλω να πάω στο σύνδεσμο των φαρμακοπαραγωγών, της Λαρίσης και τα λοιπά και να τους πω κύριοι, τα λεφτά που θα δώσετε 1,5 χιλιάρικο το στρέμμα να τα καθίσετε τσέπη σας, με αυτά να γίνετε μέλη μιας εταιρείας που θα φτιάξουμε, με την οποία θα σας αγοράσουμε τις μπαμπακές σας ή τις μπάλες όπως τις φτιάξαμε και θα τις αλλάξουμε και θα κάνουμε ζωοτροφή. Και πιστέψτε με κύριε Γούντα να την πω τη σύνθεση και όλα, δεν με ενδιαφέρει. Θα βάλουμε την μπαμπακιά, θα βάλουμε 10% σόγια, διότι πρέπει να αυξηθούν οι πρωτεΐνες, θα βάλουμε 20% οριζοπίτουρο, φωσφορικό διασβέστιο 2,5%, υχνομέταλλα, βιταμίνες και τίποτα άλλο. Και τελειώσαμε. Και θα βάλουμε και κλιματαριά από το κλίμα, που είναι 35% άμυλο. Και θα κάνουμε μια ζωοτροφή την οποία δεν θα τη δίνουμε παραπάνω από 50 δραχμές το κιλό. Όσοι με ακούνε τώρα ξέρουν ότι στα αγελάδια, στα κατσίκια, στα πρόβατα πληρώνουν από 80-90 δραχμές έως 100-110 δραχμές το κιλό τη ζωοτροφή. Και εμείς λέμε 50. Δηλαδή, προσέξτε κύριε μου, εάν φάει μια αγελάδα ας πούμε 10 κιλά μέσον όρο, μπορεί και 20, 10 κιλά μέσον όρο. Έχετε money money, αν έχετε 100 αγελάδες, θα φάνε 10 κιλά, έχετε ένα τόνο. Ο ένας τόνος τώρα έχει 80.000, ενώ θα έχει 50.000. Θα έχετε οικονομία περίπου 40.000 δραχμές τον τόνο τη ζωοτροφή. Και μιλάμε για 12 εκατομμύρια τόνους. Και η Ελλάδα εισάγει, 80% εισάγει το μοσχαρίσιο κρέας, 70% εισάγει το χοιρινό κρέας και 25% εισάγει το εγωπρόβειο κρέας. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία δεν έχει να φάει, το γάλα το εισάγει, το τυρί το εισάγει σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή δεν έχουμε τίποτα. Ο Αχελλώος ποταμός βγάζει 7 δισεκατομμύρια κυβικά στη θάλασσα κύριε Χούντα μου και η Ελλάδα είναι απότιστος. Και ρωτώ εάν αυτό το γραφείο είναι νησί και το χειμώνα βρέχει. Δεν βρέχει. Δεν πάνε τα νησιά, τα νερά από τη βροχή στη θάλασσα. Ναι. Αν κάνουμε ένα χαντάκι γύρω-γύρω, στεγανό, υπολογισμένο, γιατί ξέρουμε πόσο είναι το νησί, θα τρέχουν τώρα μέσα στο χαντάκι. Θα μένουν εκεί. Και θα βγάζουμε και φερτιήλ για τις οικοδομές, χαλίκι και άμμο.
και θα είναι το νερό αυτάρκες σε νερό. Τα νησιά. Και δεν κουβαλάμε νερό στην Έλγινα, στις Πέτσες, από τον Πειραιά με τα καράβια. Δηλαδή η χώρα βρίσκεται σε παραλογισμό. Στην Αργολίδα, που έχει ένα μεγάλο θέμα της επταετίας, βλέπουμε, έχει 50.000 κυβικά νερό ημερησίως. Όταν το καλοκαίρι... Από πού? Από τα βουνά της Πελοποννήσου. Πρέπει να το δούμε μια φορά το δέρμα, να το κινηματογραφήσουμε κιόλα. Το καλοκαίρι ποτίζουν, εντάξει. Το χειμώνα ποιος ποτίζει? Δεν ποτίζει κανένα, ξέρετε κανένα ποτίζει το χειμώνα. Πού πάνε τα νερά? Στη θάλασσα. 50.000 κυβικά ποτιστικό νερό πάει στη θάλασσα και η Αργολίδα έχει νερό να ποτίσει. Και ρωτώ, τι κάνει το Υπουργείο Υγειοργίας? Εννοείται δηλαδή να γίνει κάποιο φράγμα? Βεβαίως. Βρήκα 4-5 σημεία. Είπα όταν έβαλα για νομάρχης που πήρα 7% και δεν μπήκα ούτε στο νομαρχιακό συμβούλιο. Ρε, ψηφίστε με νομάρχη να αλλάξει η χώρα. Εγώ τα πάω, τάξω. Δεν με ψηφίσαν και ξόρισα. Πήγαινα 3-4-5 χρόνια πήγαινα στην Αργολίδα κάθε εβδομάδα και έβγαινα 2 ώρες στην τηλεόραση. Βρε, εσείς τους λέω, υπάρχουν 56 νομίες στην Ελλάδα. Εκλογικές περιφέρειες νομαρχών. Κάντε μια εξαίρεση. Βγάλτε με νομάρχη στην Αργολίδα να χαλιάσει ο κόσμος. Εγώ τα πάω, τα άκουσα. Δυστυχώς ψηφίσαν το Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία. Ξεπεράσαμε το ΚΚΚ βέβαια, διότι πήραμε 10% στο Άργος και 11% στο Ναύπλιο. Μεγάλα νούμερα. Αλλά ήταν τέτοιος ο νόμος που δεν μπήκα ούτε σύμβουλος του νομάρχου. Υπήρχε μέρος εκεί, όπως περίπου είναι οι συνθήκες, οι εδαφικές, στην περιοχή της λίμνης του Μαραθώνα, είναι δηλαδή περίπου έτσι. Καταπληκτικό μέρος, καταπληκτικό μέρος. Δηλαδή μπορεί να γίνει εκεί φράγμα. 3-4 στάστα στη Βόρειο Έλβη υπάρχει ένα χωριό που είναι όλοι τσοπαναροί. Και κατεβαίνει έτσι και φτάνει σε ένα σημείο που μένουν 50 μέτρα. Κάνεις ένα φράγμα εκεί και τελειώσαμε. Και μπήκα μια. Στην Αργολίδα υπάρχει. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα στην Αργολίδα. Ενώ συνθήκες εδαφικές. Καταπληκτικές. Και μπαίνω μέσα λοιπόν, ένα γιοντάκι θυμάμαι σε μια αγγλίτσα κουμπισμένος. Λέει, εσύ λέει νεοδημοκράτης δεν είσαι. Πασόκ δεν είσαι. ΚΚΚ δεν είσαι. Τι στο καλό είσαι. Του λέω, καπετάνιο, θα δεις τι είμαι. Γεια σας καπετάνια, χαιρέτησα. Γελάγαν όλοι. Λέω, την Παπακόπιτα την ξέρετε ρε. Όλοι τσοπαναρέοι, θα ήσουν Παπακόπιτα, την ξέρω. Γελάγαν όλοι. Την Κωσυπόλη την ξέρετε ρε, του λέω. Ποια είναι αυτή? Όχι, η Κωσυπόλη είναι το δηλητήριο της Παπακόπιτας. Αποβολές έχετε? Κάργα αποβολές. Μειωμένο γάλα έχετε? Γιατί από την Παπακόπιτα ρε. Την Κωσυπόλη της Παπακόπιτας. Και επειδή με απασχολούσε πολύ αυτό και έκανα αναλύσεις και ενώ εμέν η Παπακόπιτα έχει μισό τα 100 Κωσυπόλη, και υπάρχουν αυστηρότατες προδιαγραφές της κοινής αγοράς που λένε πόσο πρέπει να δίνεις, μέχρι 8% στα μερικαστικά. Δεν μπορεί να ταΐσεις ποτέ κοτόπουλο ούτε χοιρινά με Παπακόπιτα. Ψαφάνε. Αλλά η μπαμπακιά ολόκληρη έδειξε 0,029%. Δεν έχει Κωσυπόλη. Αυτές οι μπάλες που είδατε εκεί έχουν 0,029%. Μια άριστη ζωοτροφή. Και μπορεί να ταΐζουν Παπακόπιτα χωρίς να ξέρουν τι ταΐζουν. Ναι, βέβαια. Και μπορεί να ξεχωρίσεις και τον μπαμπάκι και να πάρεις το σπόρο και να δώσεις μπαμπακέλο στο ελληνικό λαό. Δηλαδή ο ελληνικός λαός πρέπει να ζει τσάμπα. Και σας είπα ένα άλλο θέμα το οποίο θα το πω έτσι απλώς για να το πω. Εσείς είστε μια γελάδα, ο άλλος έχει μια κατσίκα, μια προβατίνα, μια χειρομητέρα. Σε 3 χρόνια έχετε το πολύ από 500 και λέω 2 τόνους κρέας. Και εγώ έχω μια κουνέλα. Ξέρετε πόσο κρέας έχω? 16.000 τόνους. Η Ελλάδα δεν παράγει κουνέλια. Και πρέπει να φάει τον μπαμπάκι. Πώς το πάτε αυτό? Σιγά σιγά. Για ξαναπέστε το πάλι. Εσείς έχετε μια γελάδα. Mm-hmm. Ο βοηθός εδώ έχει μια προβατίνα. Ο άλλος έχει μια κατσίκα και ο άλλος έχει μια χειρομητέρα. Σε 3 χρόνια μέσα έχει από 500 κιλά έως 2 τόνους κρέας. Ποιος? Οποιοδήποτε από αυτούς. Που είπατε τώρα. Άμα το χειρινό είναι περίπου 2 τόνους κρέας. Και εγώ έχω μια κουνέλα. Μισό λεπτό. Δηλαδή ναι. Το μοσχάρι θα κάνει 2 μοσχάρια. Ένα μοσχάρι. Ένα μοσχάρι. Ναι. Για 2 χρόνια. Το χρόνο είπατε. Σε 3 χρόνια. Προσέξτε. Άρα 3 μοσχάρια. Όχι.
Πώς. 9 μήνες εγκαστρωμένο. Ναι. Γεννάει. Ναι. Πρέπει να πάει, πες ότι γεννάει θηλυκό. Ναι. Το ξαναγκαστρώνει. Πρέπει να πάει 14 μηνών να το ξαναγκαστρώνει. Ναι, ναι. Και 9 μήνες, πιάνει τα 3 χρόνια. Ωραία. Θα γεννήσει μια φορά. Επομένως έχουμε 500 κιλά. Πάμε παρακάτω. Κατσίκα είναι 5 μήνες εγκαστρωμένη. Mm-hmm. Έχει προπορία. Και γεννάει από 2 έως 4. 600-700. Ένα ντόνο ξέρω εγώ. Και η χειρομητέρα γεννάει 3 μήνες, 3 εβδομάδες, 3 ημέρες. Από πέρα εγώ 5, 6, 7, 8. 2 τόνες το πολύ. Και εγώ έχω μια κουνέλα. Μία. Μια κουνέλα. Βέβαια τη γαστρώνω. Στα 3 χρόνια. Η κουνέλα γεννάει 8 φορές το χρόνο από 8. 8, 8, 64. Μέσα στα 60. Τα μισά δεν είναι θηλυκά, κύριε Γούντα μου, μέσον όρο. 30. Σφάζω τα 30 σενικά και τα πουλάω και έχω τα 30 θηλυκά. Σε 5 μήνες γεννάνε αυτά. Αφού μεγαλώρισε τα λοιπά. Επί 8. 30 επί 8, 240. Σωστά. Τα μισά δεν είναι θηλυκά, αφού πουλήσω τα σενικά 120. Επί 8, 1000. Μετά από 5 μήνες. Τα μισά δεν είναι θηλυκά, 500. Επί 8, 4.000. Τα μισά δεν θηλυκά, 2. Επί 8, 8, 16.000. Τα μισά, 800. 800. 8.000. Επί 8, 64.000. Σε 3 χρόνια. Λιγότερα, αυτά σε 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Mm-hmm. Μετά, 64.000. Τα μισά, 30.000. Επί 3, 240.000. Αρχίζει, δεν είναι, είναι πολύ παραπάνω από γεωμετρική πρόοδο. Ναι. Και υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ εδώ στην Ελλάδα ναι. που εισάγει 1.200 κουνέλια τη βδομάδα από την Ιταλία. Αυτό είναι Υπουργείο Γεωργία, δεν τρέπατε λιγάκι ρε. 1.200 κουνέλια από την Ιταλία εισαγωγή. Ποιος, η Ελλάδα. Όχι, κύριε μου. Και αν ρωτήσετε ένα γιατρό, όποιος γιατρός με ακούει, ξέρετε ότι το κουνέλι είναι το καλύτερο κρέας του κόσμου. Το καλύτερο κρέας του κόσμου είναι το κουνελίσιο κρέας. Και ρωτώ, γιατί η Ελλάδα δεν παράγει κουνέλια, διότι είναι δύσκολο ζώο, επιστημονικό ζώο και θα πρέπει να κάνει πολλή δουλειά. Αλλά παμπλούτο. Και θα σα ρωτώ το με άλλο μεγάλο. Πόσο να έχουμε ακόμα. Πέστε. Ξέρετε τι μου ρίχνει. Για την τύρφη των Φιλίππων θέλω να πούμε τώρα. Θα το πω αυτό. Τώρα. Να πούμε για τι μουριέ. Μετά, την άλλη εκπομπή. Πάμε. Ωραία, λοιπόν, η τύρφη των Φιλίππων. Λέει λοιπόν εδώ, η πρώτη συστηματική έρευνα έγινε από το ΙΓΜΕ το 1964, πριν δηλαδή 41 χρόνια. Ποιος το λέει αυτό? Ο Ρηκτός Πλούτος, σύνδεσμος μεταλλευτικών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Έτσι, 1979. Mm-hmm. Ξεφανίστηκε το βιβλίο. Η πρώτη λοιπόν συστηματική έρευνα έγινε από το ΙΓΜΕ το 1964. Έρευνα για τι πράγμα? 65, για τους Φιλίππους. Τους Φιλίππους. Για τι πράγμα, τι προϊόν? Για την τρίφη, για το λιγνίτι δηλαδή. Έτσι. Όπου εντοπίστηκε το γνωστό τεράστιο κοίτασμα τρίφης και σας λέω κύριε Γύρι, το μεγαλύτερο κοίτασμα της ανθρωπότητος μέχρι τώρα που μιλάμε. Αύριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο, αλλά αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κοίτασμα της ανθρωπότητος με βέβαια αποθέματα της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων κυβικών και με ικανοποιητικά θερματοτεχνικά χαρακτηριστικά. Κατώτερη θερματική ικανότητα 2.000 θερμίδες το κοινό, ενώ μεγαλώνει 900. Σιγά σιγά δεν καταλαβαίνουμε τι λέτε. Η Μεγαλόπολης έχει 900 θερμίδες το κιλό, ο λιγνίτης της Μεγαλοπόλης, και αυτό έχει 2.000 θερμίδες το κιλό, το διπλάσιο. Κατάλαβα. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Αυτή η τύρφη τι είναι? Δύο λεπτά. Σε ποσοστό 35 και τα λοιπά. Άρα δηλαδή προσέξτε δύο λεπτά. Εάν λοιπόν πούμε ότι 2.000 θερμίδες το πετρέλαιο έχει 10.000-10.500. 2 ή 5, 10. Θέλουμε 5 μέρη τύρφης για ένα μέρος πετέλαιο. Αν λοιπόν διαιρέσουμε τα 4 δισεκατομμύρια κυβικά της τύρφης των Φιλίππων, mm-hmm. δια του 5, θα μας βγάλουμε 800 εκατομμύρια τύρφη, πετρέλαιο. 800 εκατομμύρια τόνους. Επί 7 βαρέλια ο τόνος, 7,856. 5,6 δισεκατομμύρια βαρέλια. Έχει η Ελλάδα. Και εμείς πήγαμε στον Εύρο και κάναμε με τους Τούρκους μπούρδες. Πόσο φθάνε αυτό? Για 100 χρόνια. 150 χρόνια. Θα σταματήσει η ενέργεια, θα έρχεται τον ήλιο κάποια στιγμή. Το είπε και ο Μπούς από τη τηλεόραση. Και λέμε τεχνογόρος υπόθεση. Δηλαδή εμείς έχουμε από την τύρφη των Φιλίππων 100 χρόνια ενέργεια. Ενέργεια, μάλιστα. Όλη η Ελλάδα.
και πρέπει να γίνει εκεί η εγκατάσταση. Μπορούν πολλοί να τις κάνουν, να κάνουν υδρόλυση, να πάρουν την τύρφη, να την ξεράνουν με ένα ηλιακό ξηρατήριο, να την βάσει ειδικού βάρους. Η τύρφη είναι είδος λιγνίτου. Είδος λιγνίτου. Είναι λίγο νεοτέρας περίοδου, είδος, χρόνο λίγο. Είδος λιγνίτου. Λιγνίτου, ναι. Mm-hmm. Είδος κάρβουνου. Δηλαδή ο λιγνίτης είναι ελαφρύ, θα είναι πιο βαρύ και θα υπάρχει και το ξυλοκάρβουνο που είναι 7-8 χιλιάδες θερμίδες το κιλό. Mm-hmm. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι όταν έχεις ένα καράβι και φορτώσεις λιγνίτη, είτε και πετρέλαιο καίει, είτε λιγνίτη καίει, το ίδιο πράγμα είναι. Mm-hmm. Ειδικά τα καράβια πάνε μέσα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε δυνατότητα εξοικονομήσεως τεράστιων ποσοτήτων πετρελαίου, αν αξιοποιήσουμε την ελληνική ύλη. Δηλαδή τα καράβια να γίνουν καρβουνιάρικα. Με ατμό. Ατμομηχανές που υπήρχαν, οι ατμομηχανές είναι οι καλύτερες μηχανές του κόσμου. Δεν χαλάνε ποτέ. Και υπήρχαν εμβολοφόρος με 3 σκύλινδρους. Αλλά προσέξτε, η τεχνολογία, όλοι κοιτάνε πώς θα οικονομήσουν. Διδί χρημάτων. Όταν κάποτε πήγα στη Λάρισα, με έπαιρνε. Να πούμε κάτι άλλο. Ναι. Εάν αυτή την τύρφη τη μετατρέψουμε σε ηλιακή ενέργεια. Σε ηλεκτρική ενέργεια. Ναι. Μπορούμε. Την γκες, κάνεις ατμόσφαιρα, το γυρνάς τουρμπίνα με τουρμπίνα γεννήτρια. Το απλούστο των πραγμάτων. Μόνο Έλληνες μηχανικοί. Κανέναν ξένο. Τα πλένει εσμυρίζει όλα μπούρδες. Εννοώ το εξής, δηλαδή, ότι μπορούμε να είναι όλη η Ελλάδα γεμάτη ηλεκτρισμό. Βεβαίως. Τα πάντα να γίνονται με ηλεκτρισμό. Και λέει το Σύνταγμα ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Εσείς πληρώνετε περίπου 30 δραχμές την κιλοβατόρα στο σπίτι σας και η πεσινή πληρώνει 8. Που είναι η ισότητα. Έχει φύγει τώρα αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το αφήνουμε, το αφήνουμε αυτό. Δεν έχω αντίρρηση, μην μπούμε τώρα σε αυτή τη λεπτά. Ξέρουμε ότι έκανε μια σύμβαση ο Καραμαλής και πετάει, πετάει 200.000 τόνου σίδερο στη θάλασσα. Λέω το εξής λοιπόν. Ότι αυτή η τύρφη μπορεί να τροφοδοτήσει την Ελλάδα με ηλεκτρικό ρεύμα. Βεβαίως. Και να γίνονται όλα με ρεύμα. Όλα με ρεύμα. Όλα με ρεύμα. Για τρένα, όταν έγινε η γέφυρα του όλα Ρίου. Ηλεκτρικά. Του Ρίου Αντιρίου. Και τα τρένα ηλεκτρικά. Ναι. Και τα... Άμα διαβάσετε το γράμμα προς τον Καραμαλή, το πρώτο γράμμα προς τον Καραμαλή, τα λέω αυτά. Να και πούμε κάτι άλλο. Όταν έγινε η γέφυρα του Ρίου Αντιρίου, δεν πέρασε τρένο. Γιατί, κύριε Χούντα μου, ξέρετε πόσο τρένο. 800 εκατομμύρια ευρώ κόστησε η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. 800 εκατομμύρια ευρώ. Ένα σεισμογενέστατο μέρος. Όλο ηλί, όλο 75-80 μέτρα βάθος κτλ. Και άμα είχαμε το χάρτη της Ελλάδας και πήγαμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και παρακάμψουμε το κόλπο εκεί, το πέταλο του μαλλιακού του λεγόμενου, θα γλιτώσουμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη 70 χιλιόμετρα. Πήγαινε. Και 70 χιλιόμετρα έλα, θα μειώσουμε το Αθήνα-Θεσσαλονίκη κατά 140 χιλιόμετρα. Τεράστια υπόθεση. Κάνουμε δύο γέφυρες και θα γίνει μια ζεύξης που κάνουμε ένα κολπίσκο, ας πούμε Κόρινθος, το 1/8 του ισθμού της Κορίνθου. Και αντί να υπερπλέουν τα καράβια τη Βόρειο Εύβοια, θα περνάνε από τον ισθμό και θα πάνε τα καράβια από τον Άγιο Κωνσταντίνο στα Λουστρά της Εδιψούς και θα γίνει γρηγορότερη η κίνηση από τα καράβια προς τα νησιά. Και τα λοιπά, κατά τα λοιπά. Η Ελλάδα θα αλλάξει όψη εάν οι Έλληνες πολιτικοί είχαν υπόψη στην Ελλάδα. Το καλό της Ελλάδας. Δηλαδή, εάν ο Καραμαλής έκανε υπέρ της Ελλάδας, τι αρλούμε αυτά που λένε με τα πανωτόκια του Έβερτ, αυτά είναι όλα παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Όταν σου μειώσω το ρεύμα από 30 δραχμές το πάω 20, πόσα λεφτά κερδίζει η Ελλάδα. Τσάμπα, διότι η τύρη των Φιλίππων είναι, λέει εδώ, το 64-65. Και λέει 4 δισεκατομμύρια κυβικά. Και η ΔΕΗ, βασισμένη σε ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα, ανέθεσε σε διαφόρους οίκους τη μελέτη του κοιτάσματος για να χρησιμοποιηθεί σαν καύση μήλη. Τα συμπεράσματα πριν 40 χρόνια και δεν είναι τίποτα. Με τη σημερινή τεχνολογία εξορίξεων, μόνο το 13% του εσωτερικού κοιτάσματος μπορεί να εξορίξει. Λένε. 13. 500 εκατομμύρια τόνους δηλαδή. Μόνο λέει αυτά που λένε. Μπορεί. Και όταν έχεις μια τόσο μεγάλη δυνατότητα της Ελλάδος, εμείς είχαμε κάνει μια εταιρεία την υδροαιολική. Ρεύμα από νερό και να σου πω ότι το μπαμπάκι της Ελλάδος υπήρχε ένα εργοστάσιο του κύριου Σικ, το οποίο έβγαινε γάζες.
το μοναδικό της Ελλάδας και από τα μοναδικά της Ευρώπης, του κυρίου Σικ. Και τον εδιέλυσαν, δεν τον πληρώναν τον άνθρωπο, του δίνανε ομόλογα, αλλά τώρα πρέπει να πληρώσει τους εργάτες, το ρεύμα αυτά και το κλείσαν το εργοστάσιο. Και τώρα εισάγουν από τις Ινδίες. Τι έφτιανε? Γάζες, Γάζα. Φαρμακευτικές γάζες, έδινε σε όλο το νοσοκομείο της Ελλάδος. Και τον κλείσανε. Πότε? Πριν 5 χρόνια, 6 χρόνια. Τώρα μια λογίστα τον έκλεβε, το κράτος τον έκλεβε, όλοι τον κλέβανε. Και ρωτάω αυτός ο άνθρωπος τι θέλετε να κάνει, πού να πάει. Πήγαινε στα δικαστήρια. Του λέγανε άρες μάρες κουκουμάρες. Τι ήρθε λοιπόν το ερώτημα. Θα δείτε εδώ στο γράμμα προς τον κύριο Καραμαλή. Κύριε Καραμαλή, θα βγάλεις τα οικονομικά της Ελλάδος. Βγάλει το χρυσό της Ελλάδος. Θα δείτε εδώ το βιβλίο, κύριε Χούντα μου. Χρυσός. Ακούστε εδώ τι λέει. Χρυσός. Η πρώτη βυθοκόρος που κατασκευάστηκε το 1939 από την εταιρεία Fleming & Fagus για λογαριασμό της εταιρείας Χρυσοχοΐα Βορείου Ελλάδος άρχισε να λειτουργεί το 1940 στην κήτη του Γαλλικού ποταμού, Βόρειο Θεσσαλονίκης. Η δυναμικότητα της ήταν 5.000 κυβικά την ημέρα. Μικρό μηχάνημα. Οι κροκάνες της κήτης κτλ. Και το σταματήσαν. Προσέξτε. Παραγωγή προσχωματικού χρυσού με βυθοκόρο στο Γαλλικό ποταμό. Το 53, 70 κιλά. 54, 223 κιλά, 55, 228 κιλά, 56, 113 κιλά, έκανε μια μικρή δουλειά και σταμάτησε. 57, 204 κιλά, το 58, 215 κιλά και το 59, 259 κιλά. Ένα τόνο 355 κιλά. Και έχει εδώ ένα χάρτη που λέει ο χρυσός της Ελλάδος. Δείχτε το κύριε Κοντό, 52 σημεία. Αυτά τα κόκκινα, τα μαύρα, είναι χρυσό της Ελλάδος. Όλοι είναι γεμάτη χρυσό. Και του λέω του κύριου Καραμαλή, βγάλε το χρυσό της Ελλάδος. Πού είναι? Και έχουν περάσει από τότε που σταμάτησε το έργο το 60 μέχρι σήμερα 45 χρόνια και ουδέν πράξαμε 2 λεπτά. Γιατί? Γιατί κύριε Γούντα μου, 45 χρόνια δεν έχουμε βγάλει ούτε ένα γραμμάριο χρυσό από τα 250 κιλά που βγάζαμε από ένα σημείο από τον Γαλλικό ποταμό. Και εγώ εξοργίζομαι, διότι εγώ τα ξέρω αυτά, τα γράφω τα βιβλία. Του είπα του κύριου Καραμαλή, αυτά 3 λεπτά δεν τα ξέρει κανένας Έλληνας. Δεν πήρα απάντηση. Καμία απάντηση. Αλλά όταν έγραψε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μου απήντησε η γραμματέας, του λέει ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, πήρε την επιστολή και σε ευχαριστεί θερμά. Τύπης. Αλλά δεν του στέλνω ένα γράμμα που έστειλα στον Γιώργο Παντρέου και δύο το Καραμαλή, δεν πήρα απάντηση. Και ρωτώ, γιατί δεν παίρνω απάντηση. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έκλεισε το εργοστάσιο του Βόλου, το χρώμιο? Διότι λέει χρώμιο νικελιούχος χάλιβας, λέει η επιστήμη. Χρώμιο νικελιούχος χάλιβας. Χάλιβας 70%, χρώμιο 20% 90% και 10% νικέλιο. Ξέρετε ότι η πατρίδα μας, κύριε Χούντα μου, παράγει 19.000 τόνους. 17 έγραψε το γραμμή τότε, αλλά με κάρεσε ο πρόεδρος της εταιρείας και ήταν 19. 19.000 τόνους νικέλιο παράγει η Ελλάδα, από τους 23.000 τόνους παράγει όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη παράγει 23.000 τόνους νικέλιο και από τους 23 παράγει 19.000 τόνους η Ελλάδα. Και ξέρετε πόσο έχει το νικέλιο που εμείς οι δύο συζητούμε τώρα και ακούτε εσείς κυρίες και κύριοι. 16.000 δολάρια ο τόνος. Και παίρνουμε 250 εκατομμύρια δολάρια και του λέω κύριε Καραμαλή, θα διορθώσετε οικονομικά της Ελλάδος. Πες τη Λάρκο να βγάλει το διπλάσιο νικέλιο από την Εύβοια, να πάρει άλλα 250 εκατομμύρια, η Ελλάδα είναι η πλουσιότερα χώρα της Ευρώπης. Ευχαριστούμε τον κύριο Σωτήριο Σοφιανόπουλο, ευχαριστούμε και εσάς που είστε μαζί μας. Θα έχουμε συνέχεια. Σεβαστοί τηλεθεατές, χαίρετε.